Ιωάννα Μάνδρου τώρα μαζί μας, γιατί παρενέβη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μας είχες προειδεάσει γι' αυτό, Ιωάννα, ήδη από προχθές, θα έλεγα. Να δούμε τι χαρακτηριστικά όμως έχει αυτή η εντολή, αυτή η εγκύκλιος που εξέδωσε, η οποία είναι βαριά. Βαριά και έχει το χαρακτήρα κρούω τον κίνδυνο, την καμπάνα. Γιατί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Πλιώτας, προφανώς αντιλαμβανόμενος το μέγεθος του κινδύνου που έχει για τους πολίτες τους εμβολιασμένους, αλλά και για τα μέτρα, για την προσπάθεια που κάνουν οι πολίτες και η πολιτεία να περιοριστεί η πανδημία, το ότι άνθρωποι με πλαστό πιστοποιητικό κυκλοφορούν ως εμβολιασμένοι, είτε διότι εμφανίζονται ότι έκαναν το εμβόλιο, είτε ότι εμφανίζονται ότι νόσησαν. Και δει μέσα στα νοσοκομεία. Έτσι. Μέσα στα νοσοκομεία, εδώ ακούσαμε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, δηλαδή τι να πεις άλλο, σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες έλεος. Από εκεί και μετά ο εισαγγελέας παρεμβαίνει σε κινητοποιεί τις εισαγγελίες όλης της χώρας με τρεις εξής κατευθύνσεις. Έρευνα άμεση αυτεπάγγελτη, σχολαστική και ταχεία. Γιατί αντιλαμβάνεται και η δικαιοσύνη τον κίνδυνο. Δεν μπορεί να εκκρεμεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να λυθεί με συνοπτικές διαδικασίες. Το δεύτερο, ποινικές διώξεις, βαριές τιμωρίες σε αυτούς που θα προκύψουν ενδείξεις ότι κάνουν παρανομίες στο χώρο των αντιεμβολιαστών. Άλλο αντιεμβολιαστής, άλλο παρανομό ως αντιεμβολιαστής. Επιπλέον, προειδοποιεί τους εισαγγελείς ότι όταν είναι βαριές περιπτώσεις, θα πρέπει οι εισαγγελείς εφεδών να πηγαίνουν να παρεμβαίνουν και να αναβαθμίζουν την έρευνα για να βγαίνει άμεσο το αποτέλεσμα και να συνεργάζονται με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οικονομικές αστυνομίες, αδιάφθορους της Ελλάς, υγειονομικές υπηρεσίες, δηλαδή το σύνολο των κρατικών φορέων, να κινητοποιούνται για να εντοπίζεται το κρούσμα της παρανομίας και να συλλαμβάνεται. Και επιπλέον δίνει και μία πρόσθετη εντολή ότι οι εισαγγελείς προληπτικά για το φόβο των Ιουδαίων πρέπει να πηγαίνουν στα εμβολιαστικά κέντρα, διότι η παρουσία τους εκεί, εκτός του ότι θα τους δώσει μια τυπική και ουσιαστική γνώση το τι γίνεται και πώς γίνονται τα εμβόλια, και θα αποθαρρύνει και τον παράνομο. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι έρευνες γίνονται ήδη σε 5-6 περιοχές της χώρας, σε διάφορες εισαγγελίες, για διάφορα θέματα. Και φοβούμαι σία ότι αυτό που είπα προχτές αρχίζει να αποκτά μία πραγματική βάση. Υπάρχουν πάρα πολλοί που εκμεταλλεύονται το χώρο των αντιεμβολιαστών και δημιουργούνται κάτι κινήματα ύποπτα με λεφτά τύπου Αρτέμις Ώρα. Για να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Μακάρι να δώσει γρήγορα αποτελέσματα αυτή η παρέμβαση.